Και σε 10 ημέρες, Άκη Ευλαμπία, κυρίες και κύριοι, μπορεί να είμαι σήμερα παντρεμένος εγώ 7 Φεβρουαρίου. Ναι. Σε 10 μέρες, μέσω της εφαρμογής, μπορεί να είμαι χωρισμένος, αρκεί να συμφωνεί και η σύζυγός μου. Βέβαια, να βγάλουμε σε ενετικό διάζυγιο. Ο κύριος Αλέξης Αναγνωστάκης, δικηγόρος, είναι και εκπρόσωπος των Ελλήνων Δικηγόρων στον Ευρωπαϊκό Σύλλογο, το ναι. Δικηγορικό, θα μας δείξει με απλές κινήσεις ναι. και έναν απλό τρόπο ναι. από την Παρασκευή που εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης πώς μπορεί να εκδοθεί το συνεδρικό διαζύγιο σε 10 ημέρες. Κύριε Αναγνωστάκη. Σε 10 ημέρες είπατε με ένα κλικ, είναι με τρία κλικ. Είναι, δικηγόροι είναι κανονικά, πρέπει να υπάρχει δικηγόρος για να κινήσει τη διαδικασία και πρέπει να υπάρχει και συμβολιογράφος ναι. για να την ολοκληρώσει τη διαδικασία. Λεπτό, ρε, παιδιά, αλλά γίνεται με έναν απλό τρόπο σε 10 ημέρες. Περίμενε, τρία κλικ και ο Φάνης είναι ελεύθερος σε 7 μέρες. Ο Φάνης είναι ελεύθερος. Να σας πω κάτι, παιδιά. Έλα. Άκη, κάτι σημαντικό το οποίο δεν το ανέφερα στην αρχή. Από την Παρασκευή που άνοιξε η πλατφόρμα, κοντά στα 100 ζευγάρια έχουν κινήσει τη διαδικασία ώστε να σε 10 μέρες να πάρουν διαζύγιο συνενετικό. Τις δύο υποθέσεις τις έχει ο κύριος Αναγνωστάκη. Μάλιστα, μεγάλη ζήτηση, Φάνη. Παρουσιάζει. Δείτε τα τρία κλικ. Ένα κλικ στο gov.gr. Από το δικηγόρο το πρώτο. Από το δικηγόρο. Δημιουργεί υπόθεση στο δεύτερο κλικ. Ναι. Και μπήκαμε στην πλατφόρμα για το άειλο διαζύγιο. Μπαίνει το συμφωνητικό εδώ σχετικά με την επιμέλεια, τη διατροφή, την επικοινωνία των παιδιών. Ναι. Το γράφουμε, ας το αυτά πούμε. Αυτά όλα τα κάνει ο ένας δικηγόρος. Τα κάνει ο ένας δικηγόρος. Μπαίνει ο συμβολιογράφος. Ναι. Μπαίνουν τα στοιχεία του δικηγόρου, του άλλου δικηγόρου. Τα στοιχεία του άνδρα, της γυναίκας. Πληροφορίες ληξιαρχικής πράξης και πατάμε υποβολή. Μπαμ, σε 10 μέρες οριστικοποιείται το συμφωνητικό, οριστικοποιείται η διαδικασία της πλατφόρμας και είσαι ελεύθερος. Και αυτά περνάνε και στα υπόλοιπα. Εσάς δηλαδή μετά περιπτώσεις... δεν πρέπει να πάω σε κάποια άλλη υπηρεσία και να πω ότι εγώ έχω χωρίσει. Περνάνε στα υπόλοιπα, στο ληξιαρχείο. Γίνονται που λέτε. Όλα ηλεκτρονικά. Αν θέλουν οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να πάνε στο συμβολιογράφο να υπογράψουν με φυσική παρουσία. Ναι. Μπορούν όμως να το κάνουν και με ψηφιακή υπογραφή. Στις 10 ημέρες αυτές έχουν δυνατότητα, αν το μετανιώσουν, να επαναχωρήσουν στο πλαίσιο των 10 ημερών. Μόλις περάσουν οι 10 ημέρες, τέλος. Τέλος, τελείωσε. Μετά διαζύγιο. Πρέπει να ξαναπαντρευτείς. Άμα θέλεις, άμα το μετανιώσει. Πρέπει να προβλεφθεί και ψηφιακός γάμος μετά για να μην τα λέω. Εδώ του κύριου Αναγνωστάκη, οι δύο υποθέσεις αυτές που περίμεναν πώς και πώς να ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας, τι είναι, γιατί οι άνθρωποι. Είχαν μια σημαντικότητα από την άποψη ότι ζούσαν και. Στη μία υπόθεση, ζούσαν και οι δύο στο εξωτερικό. Ο ένας στη Νέα Υόρκη ήταν γιατρός, η άλλη μουσικός στο Ντουμπάι. Δεν μπορούσαν να βρουν χρόνο να έρθουν στην Ελλάδα να υπογράψουν τον συμφωνητικό. Η δεύτερη υπόθεση. Η δεύτερη ήταν λίγο διαφορετική από την άποψη ότι θέλαν το συνενετικό διαζύγιο, δεν ήθελε όμως ο ένας να δει τον άλλον. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν ήθελε καν να τον δει μέσα στο συμβολιογραφείο, θα μπορούσαν να βγουν μαχαίρια. Ξέρετε πόσες υποθέσεις πάνε για συνενετικό ναι. και με το που έρχονται σε επαφή φτάνουμε στα δικαστήρια, πολλές φορές φτάνουμε και στα νοσοκομεία. Τώρα αυτό αλλάζει το συνενετικό διαζύγιο. Το κατά τη δικία διαζύγιο παραμένει με το δικαστική δρόμο που μπορεί να κάνει και 10 χρόνια. Μπορεί να κάνει και 10 χρόνια, αντιδικίες, δικαστήρια, μάρτυρες, ψευδορκίες κτλ. Και εδώ στο συνενετικό τι αλλαγή είναι η κυρίαρχη αλλαγή. Από το 2017 δεν υπάρχει δικαστήριο, είναι μέσω συμβολογράφου, αλλά επιταχύνεται η διαδικασία. Επιταχύνεται. Δηλαδή γινόταν μέσω συμβολογράφου, τώρα γίνεται... Όλη η διαδικασία γίνεται ψηφιακή. Και το κόστος δηλαδή, είναι και δεν τον βλέπεις στο συμβολογράφο αν δεν θέλεις. Θα πρέπει να είναι μικρότερο σίγουρα. Είναι απαραίτητη η παρουσία του δικηγόρου, αλλά ναι. κατά την άποψή μου είναι πιο γρήγορο, είναι πιο εύκολο, είναι πιο οικονομικό και δεν βλέπεις κανέναν. Βέβαια χρειάζεται να υπάρχει συμφωνία. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία, έτσι δεν είναι, για τα παιδιά, την επιμέλεια, τη διατροφή. Συμφωνία πάντα. Μάλιστα. Συμφωνία, γι' αυτό είναι και συνενετικό. Ναι. Σε τρία κλικ, αλλά εξ αποστάσεως.